Δεν είναι γνήσια
τα υπαγόρευε. Και ήταν, λέει, τέτοια η χάρις και η μοναδικό της των λόγων του Αγίου Ιεροθέου, που και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος με δάκρυα και με κατάνοιξη εξεπλήττει το πώς η χάρις του Θεού εφανέρωσε τα βάθη της Θεοτόκου στον Άγιο Ιερόθεο, παρότι εκείνος προς το τέλος της ζωής της την ευνόησε. Και ενώ ήσαν όλοι οι μαθητές και ο επίσκοπος των Αθηνών, ο Άγιος Ιερόθεος, ήταν και ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τον οποίον ιδιαιτέρως ευλόγησε η Πανταγία μας. Και έλεγε πάλι ο Απόστολος Τωμάς, κατ' οικονομία Θεού, δεν ήρθε μαζί με τους άλλους Αγίους Απόστολους. Και αφού έγιναν υμνοδίες, έγιναν ουράνιες και επίγειες υμνοδίες, σε τέτοιο σημείο που οι Ιουδαίοι να φριάξουν και να θεωρούν ότι πλέον έχασαν κάθε επαφή με τον λαό, και κάποιος από τους πιο θρασείς και ορμητικούς όρμησε να ανατρέψει τον κράματο όπου έγινε η Παναγία, την οποία μετέφεραν οι Άγιοι Απόστολοι. Και τότε έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Τα χέρια του έπιναν στον κράβατο και απεκολλήθησαν από τους ώμους θεία θάλπη. Και τότε μέσα στα αίματα και στους ανοιχτούς πόνους προσέβησε στην Θεοτόκο, η οποία ήδη, όπως είπαμε, είχε παραδώσει το πνεύμα της. Προσέβησε στην Θεοτόκο και λέει, εσύ είσαι αληθώς η μύτη του Θεού. Και τότε ο Άγιος Πέτρος του είπε να πλησιάσει στον κράπατο και ηγέτασε την Παναγία μας να του χαρίσει και τη σωματική υγεία, και όλο θα όπως αποκατεστάθησαν τα χέρια του σε τέτοιο βαθμό ώστε ούτε η ουρλή ως εμάτι δεν έμεινε. Μετά την ταυτίστηκε στη Μανή, ήρθε ο Άγιος Τωμάς με θρύνος που δεν επρόλαβε να προσκυνήσει και του είπαν, θα σου οδηγήσουμε στον τάφο, στη Γεστημανή, στο όρος που προσήφθη ο Χριστός. Εκεί κατέφυγε και εκεί. Και εκεί είχε δώσει οδηγίες ότι θέλει να ταφεί. Και όταν πήγαν εκεί και τράβηξαν την πέτρα που εκάλυπτε, την πλάτα που εκάλυπτε τον τάφο της, ο θαύματος δεν ευρέθη το σώμα της, όπως και στον τάφο του Χριστού μας. Γιατί είχε κατά το ανθρώπινο φτάσει στο υπέρτατο σημείο τελειότητος που μπορεί να φτάσει ένα κτίσμα. Και γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την αποκαλεί μεθόδιο κτιστής και ακτής του φύσεως. Μετέφθη προς την ζωή μετά του σώματός της και μας απέδειξε ότι η Ανάσταση δεν είναι μόνο για τον Χριστό. Η Ανάσταση των σωμάτων δεν είναι μόνο για τον Χριστό, αλλά είναι και για κάθε πιστό που θα προσκυνήσει ως
αληθινό Θεό τον Χριστό μας και θα εμνεί και θα εγκαιτεύει την Παναγία Μητέρα Του. Έφτασε η Παναγία μας στον υπέρτατο βαθμό της τελειώσεως. Ταυτίστηκε με τη ζωή του Χριστού και γι' αυτό αν προσέξατε σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα η Εκκλησία μας αναφέρει τη ζωή του Χριστού και ότι έφτασε στην υπερτάτη ταπείνωση, ταπείνωση θαλμάτου και σταυρού και γι' αυτό ο Θεός αυτό υπερήψωσε και χαρίσα το αυτό όνομα το υπερ και αυτό το όνομα το υπερπάνω εφάρισε και στην Παναγία Μητέρα Του. Εχάρισε αυτό το όνομα ο Χριστός, ώστε όποια γόνατα κάνονται και την εγκαιτεύουν να μην τους στερήσει τη χάρη και την ευλογία του Υιούντας. Η Παναγία μας έφτασε στην κορύφωση που έχει προορίσει ο Θεός να φτάσει ο καθένας μας. Και αυτή είναι η συνέστηση που πρέπει να αποκτήσουμε. Όχι μόνο να λατρεύουμε την Παναγία μας κατά χάρη, αλλά να εκτείνουμε τους εαυτούς για την τεράστια, την αμφισαλαία απόσταση που έχουμε από εκείνη. Παρότι είμαστε από την ίδια ύλη πλασμένοι, έχουμε την ίδια ψυχή, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ούτε τις πιο απλές μας ενίσχυες που είναι αντίθετες προς το θέλημα του Θεού μας. Είμαστε ανίκανοι να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός μας. Και αυτή η ταπείνωση, αυτή η συνέστηση που πρέπει να αποκτήσουμε είναι η βάση, είναι η προϋπόθεση για να έρθει η Παναγία κοντά μας. Η Παναγία μας είναι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη. Είναι το κλειδί της Καινής Διαθήκης και η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Όλη η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τη σκηνή του μαρτυρίου. Ποια είναι? Ηχείασε το σκήνομα αυτού ο ύψος. Δεν υπάρχει αγιασμός του ουρανού που δεν εδέχει την υπεραγία Θεοτόκος. Δεν υπάρχει χάρις που να δίνεται στα κτιστά όλα που δεν έλαβε η Παναγία μας. Είναι οι πλάτες, είναι η ράβδος του Αρών, είναι τα Άγια των Αρχείων, στα οποία όχι μόνο εισήλθε, αλλά και έγινε και εισήλθε ο βασιλεύς των ουρανών, εισήλθε εις την Αγία και Παρθενική Κοιμία της και εσαρκώθη ώστε να σαρκωθεί μέσα σε κάθε ίχνος σώματος και ψυχής μας και να μας μεταγγίσει τη Θεία Χάρη. Τι να πρωτοειπεί κανείς για την υπεραγία Θεού? Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει? Να την εγκαιτεύσουμε, να μας φέρει όσο γίνεται πιο κοντά της, να μας φέρει σε συνέστηση, να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας, να αφήσουμε τις όποιες υπερηφάνειες και εγωισμούς και να βλέπουμε τη μεγαλειότητά της και να μην απελπιζόμαστε, γιατί εμείς είμαστε στο χάος και εκείνοι στον παράδεισο, γιατί είναι η γέφυρα, η μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών.
πάντα εν πάση. Είναι εκείνη η βασίλισσα των ουρανών, των επιγείων. Είναι η βασίλισσα της φύσεως. Αυτή πήρε τα σκύτρα από όλη την ανθρωπότητα. Αυτή βασίλευσε και βασιλεύει και θα βασιλεύει στους αιώνας. Και δι' αυτής μόνο η πρόσβαση προς το Θεό της θα είναι ανοιχτή. Αρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσου, περιβεβλημένη, περικυρμένη. Αυτή η βασίλισσα του ουρανού και της γης να γίνει βασίλισσα και της ψυχής μας, να μας κυβερνάει τις άλλες αισθήσεις μας, να κατευθύνει το νου μας και να μας χειραγωγήσει ή μάλλον να μας πάρει στα πανάκρατα χέρια της και να μας πλησιάσει εις τον Υιό και Θεό της. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσου πάντας μας. Αμήν.